να προσπαθήσουν να έχουμε νερό κάθε μέρα. Χωρίς νερό έχουν μείνει εδώ και αρκετές μέρες γειτονιές στην ευρύτερη περιοχή των Μεσαμπελιών, οι οποίες έζησαν το μαρτύριο της σταγόνας και την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Αυτό είναι το κεντρικό. Δεν υπάρχει νερό εδώ και μέρες. Πάνω από μια εβδομάδα. Νομίζω ότι τα Χριστούγεννα δεν είχατε νερό, έτσι. Εντάξει, κατά καιρούς κόβεται. Παλιά είχαμε πολύ νερό εδώ. Κατά καιρούς κόβεται το νερό και κόβεται και μια εβδομάδα. Δεν κόβεται δηλαδή μια μέρα και να ξανάρθει την επόμενη. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Παίρνουμε τηλέφωνο, δεν το σηκώνω συνήθως. Δημόσιες υπηρεσίες. Δεν έχουμε νερό. Και δεν σηκώνει κανείς το τηλέφωνο. Παραμονή προχωρήσαμε, αγόρασα νερό. Δεν είχαμε νερό καθόλου. Ούτε για να πλύνει τα πιάτα, ούτε στην τουαλέτα να ρίξουμε. Οι ποταμοί είναι γεμάτοι και εμείς δεν έχουμε να πιούμε. Τα προβλήματα υδροδότησης οφείλονται σε βλάβες στα ήδη προβληματικά δίκτυα ίδρευσης, καθώς και στην υπολειτουργία ενός πιεστικού μηχανήματος στην πλατεία Συνάνη, το οποίο διοχετεύει το νερό στην ευρύτερη περιοχή, υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης. Η περιοχή των Μεσαμπελιών, να εξηγήσω, και τη Σούλοφ Πάλμε, παίρνει νερό από τη φορτέτσα, η οποία τροφοδοτείται από το Θραψανό, από τις διωτήσεις του Θραψανού. Εκεί είχαμε κάποια προβλήματα. Το δίκτυο είναι πολύ επιβαρημένο από άλατα και όταν έχουμε μία ζημιά, θέλει πολύ χρόνο για να γίνει η αποκατάσταση της υδροδότησης. Ελπίζω με τη σημερινή παρέμβαση που θα κάνουμε θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Είναι στην πλατεία Συνάνη, υπάρχει ένα booster, είναι πιεστικό μηχάνημα, το πω έτσι με λίγα λόγια, η οποία στέλνει νερό στην περιοχή της Ούλοφ Πάλμε. Αυτό θα το βγάλαμε σήμερα. Ναι, υπολειτουργούσε. Είναι απαράδεκτο το 21 να ζούμε τριτοκονικές καταστάσεις, ειδικά το νερό. Πολύ, πολύ δυσκολία. Δεν είχατε καθόλου νερό? Καθόλου νερό. Εγώ δεν είχα ούτε στην τουαλέτα να ρίξω νερό. Τώρα έχετε νερό? Όχι. Ήδη η ΔΕΙΑΗ προχωρά σε εργασίες για την ομαλή λειτουργία του πιεστικού μηχανήματος στην πλατεία Συνάνη, ενώ παράλληλα προχωρά στην τοποθέτηση νέων αγωγών ίδρευσης στην Εθνομαρτύρων, με στόχο να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης το επόμενο δίμηνο. Δώσαν προτεραιότητα πλέον στην περιοχή της Εθνομαρτύρων εκεί πέρα αυτό το δίκτυο να γίνει άμεσα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταργήσουμε το παλιό δίκτυο τον επόμενο μήνα. Εγώ τι θα γίνω? Εσύ θα ξαναδείτε και δεν τρέχει νερό. Προχθές έτρεχε σαν το σαντιρακί. Τέλος. Κάνει πολύ αρλές μέρες να έρθει. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Το νερό αν πίεζα, καλιά να μην φάει και αν είσαι να έχει νερό να πληθεί και να αυτό. Σε μία προσπάθεια να αμβλύνει το πρόβλημα υδροδότησης στην ευρύτερη περιοχή των Μεσαμπελιών την περίοδο των γιορτών, η ΔΕΙΑΗ προχώρησε σε δωρεάν διανομή νερού με βιτία σε περισσότερες από 100 οικογένειες. Για τα προβλήματα υδροδότησης σε φορτέτσα και σε άλλα υψομετρικά ψηλά σημεία του Ηρακλείου, η ΔΕΙΑΗ στοχεύει να δώσει λύση με την υδροδότηση της περιοχής από το φράγμα Ποσελέμη. Προς αυτή την κατεύθυνση ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα εργασίες για την τοποθέτηση νέων δικτύων από τη δεξαμενή της Ούλοφ Πάλμε μέχρι την περιοχή της Φορτέτσας. Είναι ένα δίκτυο μεγάλο, είναι 1200 μέτρα, το οποίο θα παίρνει νερό από την Ούλοφ Πάλμε και θα το πηγαίνει στην περιοχή της Φορτέτσας. Το έργο είναι περίπου χρόνου κατασκευής, 2-3 μήνες είναι, οπότε θα έχει τόσο πολύ νερό που πιστεύω ότι θα διορθωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στις περιοχές αυτές.